Ηδη έχουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωση καιρού από τη Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία. Το οποίο μα αναφέρει ότι από σήμερα το μεσημέρι και για ένα 24ωρο περίπου μέχρι αύριο για τη δυτική Ελλάδα θα έχουμε έντονε βροχοπτώσει κατά τόπου ισχυρέ. Οι οποίε πιθανόν να συνοδεύονται από τοπικέ χαλαζοπτώσει, πτώσεις θερμοκρασία και ισχυρού ανέμου. Αυτό θα είναι το σκηνικό του καιρού από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και αύριο και το βαρομετρικό χαμηλό όπως τον παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο βόρειο Ιόνιο με κίνηση ανατολική θα περάσει πάνω από τον λαδικό χώρο στη Βόρεια Ελλάδα προς Ελίσποντο. Εμείς είμαστε μακριά από το κέντρο όμως η βαρομετρική πίεση όπως βλέπουμε είναι αρκετά χαμηλή περιοχέ που είναι κοντά στο κέντρο πιθανόν θα έχουν θέματα, αλλά και εμεί ω πολιτική προστασία είμαστε έτοιμοι προκειμένου να αντιμετωπίσουμε βροχοπτώσει σε ευάλωτε περιοχέ όπω είναι καμένες περιοχέ τη περσινής αντιπυρικής περίοδου ή τυχόν εμφράξει που μπορούν να γίνουν σε υδατορέματα είτε τη Αχαία, είτε το και ηλία. Ο μηχανισμό πολιτική προστασία έχει σχέδιο το σχέδιο Δάρδανος το οποίο το εφαρμόζουμε πάντα, ο, το προσωπικό είναι σε αυξημένη ετοιμότητα, είναι σε 24 ωρη λειτουργία, ε, πέρα από τα εργοτάξια που είναι συμβεβλημένα με την πολιτική προστασία και είναι ε, μηχανισμός επιχειρησιακός, υπάρχουν και μνημόνια συνεργασίας με ιδιώτες ώστε όταν συμβεί κάποιο γεγονός άμεσα, διότι ο χρόνος μας ενδιαφέρει, να αποκατασταθεί στο μέτρο του δυνατού και εφόσον μπορούμε, προκειμένου να μην έχουμε κυρίως διακοπές οδικών αξώνων ή σε ποτάμια που θα κινδυνεύουν κατοικίες ή και περιουσίες πολιτών. Ενεργούμε άμεσα, προκειμένου αυτά τα θέματα να τα λύσουμε σε πρώτο χρόνο. Να αποφεύγουν οι πολίτες να μετακινούνται την ώρα που εκδηλώνουν τα φαινόμενα, όσο είναι δυνατόν. Να αποφεύγουν να διασχίζουν είτε πεζί είτε με οχήματα Ιρλανδικές διαβάσεις, ποταμούς ε, και επίσης να έχουν κατά νου, ένα μήνυ σχέδιο της κατοικίας τους, της περιουσίας τους. Δηλαδή ε, εμφράξεις που μπορούν να γίνουν στο πεζοδρόμιο, φρεάτια. Καλό είναι έστω και την τελευταία στιγμή να ρίξουν μια ματιά ε, που θα βοηθήσουν πρώτα τους ίδιους και βεβαίως μετά το, το γενικότερο σύνολο.